Καλησπέρα σας. Να είμαστε πάλι εδώ. Ο Σάκης από Λος Άντζελες φυσικά. Εμείς Κρήτη, εγώ ο Θέμης από Θεσσαλονίκη. Σάκη, μόλις είδες. Κάτσε, θέλω να με εξηγήσεις καταρχάς, γιατί εγώ δεν έχω ακόμα συλλάβει τι ακριβώς. Από πού είδες την παρουσίαση της Microsoft. Θα σου πω τι έχουν κάνει εδώ οι θεοί. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο από το μαγευτικό downtown του Λος Άντζελες. Η κατάσταση στο Xbox Showcase εδώ πέρα είχε ως εξής. Σε ένα κτίριο, Novo λέγεται το κτίριο, πίσω από το Microsoft Theater, εδώ που γίνεται η E3, είναι η Crypto Arena των Lakers κτλ. Έστησε ένα πολύ μεγάλο watch party. Τι σημαίνει watch party? Μάζεψε fans σε ένα αμφιθέατρο, επιλεγμένα όμως, δεν μπορούσε να πάει οποιοδήποτε. Σε ένα αμφιθέατρο και μάζεψε σε ένα roof garden ενός ουρανοξύστη εδώ πέρα κάποια πάρα πολύ επιλεγμένα μέσα από όλο τον πλανήτη. Εμείς ήμασταν ένα μέσο από αυτά. Οπότε ήμουνα σε μία φάση, σε ένα lounge με φαγητό, ποτό, γιγαντοοθόνες και αράζαμε με στελέχη της Microsoft, πέρασε ο Phil Spencer, με τον Todd Howard, τον Pete Hines, όπως βλέπετε κιόλας τώρα τη φωτογραφία. Τον Green Award του Forza. Τέτοια φάση εδώ είναι, ας πούμε, το σκηνικό, κατάλαβες. Και πρακτικά το show ήταν κονσέρβα, έτσι, έπαιξε βίντεο δηλαδή. Δεν έγινε κάποιο show εδώ, αλλά ήταν μια πολύ, έτσι, πολύ ζεστή Xbox οικογένεια εδώ πέρα. Εμένα μου άρεσε πολύ. Είδα ότι ήσουν με Todd Howard, δηλαδή είδα από τη φωτογραφία που ανέβασες. Αυτοί το παρακολουθούσαν το show, δηλαδή. Αυτοί το παρακολουθούσαν, ναι. Πηγαινερχόντουσαν πότε στο αμφιθέατρο, πότε εκεί στον κόσμο, στους δημοσιογράφους κτλ. Ναι, το έβλεπαν. Είχαν και αυτοί ένα άγχος, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ αγχωτική αυτή η πρώτη επαφή με το κοινό, ας πούμε, έτσι. Το πώς θα αντιδράσουν. Σίγουρα. Ήταν πολύ αγχωτικό. Μάλιστα. Σίγουρα, κοίταξε. Ακουγόντουσαν κραυγές από το αμφιθέατρο, ό,τι αν έδειχνε η οθόνη. Πρέπει να κάλεσαν τους πιο Xboxάδες όλου του πλανήτη και να τους είπαν: ελάτε, παιδιά, δεν είχε πολύ κόσμο. Όταν δηλαδή, έδειχνε Xbox μέσα... Game Studios, δηλαδή, ουρλιαχτά. Ήταν μέσα στο αμφιθέατρο να ήταν, ξέρω εγώ, 300 άτομα. Αλλά δεν ήταν ανοιχτό κοινό. Ήταν καμένοι Xboxάδες από όλο τον κόσμο με ειδική πρόσκληση. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Ας μείνουμε στην ουσία και η ουσία είναι το show. Δεν ξέρω, κάντε πρώτα εσείς ένα σχόλιο και θα σας πω και πώς το βίωσα εγώ. Εγώ ένιωσα, Σάκη, ότι η Microsoft μετά το περσινό θα δείξουμε για 12 μήνες και τα λοιπά. Δεν θα πω ότι πήρε το μάθημά της, παιδί μου, αλλά ότι αυτή τη φορά έχει μια άλλη προσέγγιση. Ένιωσα ότι πήγε all-in. Δηλαδή, αυτό που γκρινιάζαμε, ότι τι κάνουν τα στούντιό της, πού είναι τα παιχνίδια και τα λοιπά, νομίζω ότι έδειξε πράγματα. Έδειξε πολλά πράγματα, πολλά διαφορετικά πράγματα. Είδαμε για αρκετά παιχνίδια που είχαμε καιρό να ακούσουμε νέο υλικό. Και το κερασάκι στην τούτα είναι το Starfield εντυπωσίασε. Δηλαδή είχε και ποικιλία και πολλούς τίτλους και πράγματα που δεν περιμέναμε. Συν το Starfield στο τέλος που νομίζω ότι θέλει μια εκπομπή μόνο του, ας πούμε, για να το συζητήσουμε με όλα αυτά που είδαμε. Θα μιλήσουμε για το Starfield και νομίζω έχουμε να πούμε και τον επόμενο καιρό πολλά για το Starfield. Εγώ, Θέμη, πες και εσύ λίγο το δικό σου σχόλιο, γιατί εγώ είμαι πιο ενθουσιασμένος από τον Γιώργο με το show. Δεν ξέρω. Άρεσε πάρα πολύ το show. Πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό εκπλήρωσε αυτό που έπρεπε να κάνει. Και όντως, μετά το περσινό 12 μήνες που φαίνεται ότι δεν δούλεψε και τόσο καλά, η Microsoft επιτέλους έδειξε τι κάνουν τα περισσότερα στούντιό της. Επιτέλους πολλά exclusives. Μου άρεσε καταρχάς γενικά σαν show. Δεν είχε πολλά χλιαρά σημεία ή βαρετά που να πεις ότι ξεκινάει το ένα indie μετά το άλλο κτλ. Όσο γλυκύτατα και είναι αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή σχεδόν κάθε τίτλος είχε κάτι να δώσει. Και ήταν όντως, είχε και πολύ μεγάλη ποικιλία. Δηλαδή από τα παιχνίδια της Atlus που έχουν το δικό τους super φανατικό κοινό που γουστάρει τα JRPG, μέχρι τίτλους που γουστάρουν. Μέχρι τύπους που γουστάρουν Flight Simulator, μέχρι είχε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Είτε αν σου αρέσουν τα RPG, π.χ. είχε Fable, Avowed και Starfield. Εγώ που έκανα το live blog, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Πήγαινα από το ένα στο άλλο, δεν προλάβαινα. Αλήθεια σου λέω. Μιλάμε
σε σημείο που σου λέω, με έπιασε πονοκέφαλο στο τέλος. Για να προσπαθώ να του φτάσω. Ήταν πολύ μεγάλο το show. Το τελικό μου σχόλιο είναι ότι γενικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Έχω. Μου έλειψε κάτι που θα κάνει πολύ μεγάλο μπαμ. Για να είμαι ειλικρινής, έτσι. Δηλαδή, πέρσι είχα αυτή τη στιγμή την βάζω, ας πούμε, όταν ανακοίνωσαν ότι φτιάχνουν παιχνίδι με τον Kojima, το θεώρησα ως το μπαμ. Ήταν μια ανακοίνωση που έκανε μπαμ. Φέτος δεν θεωρώ ότι είχε κάτι τέτοιο. Ας πούμε, θα ήθελα ένα Gears. Είδαμε κυρίως παιχνίδια για τα οποία γνωρίζαμε, όπως ήταν το Hellblade, το Fable, το Avowed, όλα αυτά πάνω κάτω ξέραμε ότι έρχονται, απλά πλέον τα είδαμε. Δηλαδή, θα ήθελα λίγο για Gears. Για Gears τους μπέρδεψε λίγο η μπλούζα μου κάποιος στο ίντερνετ, το είδες έτσι. Αυτό ήταν κλάμα. Η φωτό του Σάκη είχε αρχίσει να γίνεται λίγο viral πριν το show που την ανέβασε με τον Todd και λένε τι κάνει αυτός ο τύπος εκεί με αυτά τα στελέχη του Xbox, φοράει Gears μπλούζα, θα δείξουμε Gears. Ποιος είναι λέει αυτός. Και αυτή είναι η απόδειξη του πώς διαδίδονται πληροφορίες στο ίντερνετ, έτσι. Πώς βγαίνουν οι φήμες. Ξεκάθαρα, είδαμε ένα τύπο με Gears, άρα θα είναι το Gears στο show. Δεν το ξέρουμε, ναι, όχι, όχι. Θα έχει Gears στο show, ναι. Είσαι και μουσάτος έτσι, ντουκι, ταιριάζει με Gears. Ναι, ναι, γάμισε τα. Εγώ θέλω λίγο να πω το εξής. Συμφωνώ με τον Θέμη ότι έλειπε, ξέρεις, η βόμβα. Δεν είχε βόμβες. Αλλά νομίζω ότι το show του Xbox είχε αρκετή ουσία. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το είπε και ο Γιώργος στην αρχή, είχε παιχνίδια τα οποία είχαμε updates για παιχνίδια τα οποία ξέρω εγώ είχαμε καιρό να ακούσουμε. Είχαμε updates για τα studios, το τι φτιάχνουν αυτά τα studios. Είδαμε δηλαδή τι κάνει η InXile, το οποίο φτιάχνει ένα πραγματικά ενδιαφέρον. Πόσο αναβαθμίστηκε αυτό το στούντιο με τα χρήματα της Microsoft, έτσι, από top-down παιχνίδια, πόσο ριστουργηματικά και ήταν τα Wasteland, πλέον φαίνεται να πάει σε κάτι σχεδόν AAA προδιαγραφών, ναι, θα έλεγα. Ναι, είδαμε γενικότερα ένα σταθερό πάτημα της Microsoft με νέα IPs, με updates για τα ήδη υπάρχοντα IPs, όλα τα παιχνίδια είναι ενδιαφέροντα. Όλα τα παιχνίδια είναι single player για εμάς που μας αρέσουν. Αν δεν κάνω λάθος, τα περισσότερα είναι single player παιχνίδια, story driven παιχνίδια. Ναι, ναι. Αν εξαιρέσει ένα μικρό section που είχε για Elder Scrolls Online, Fallout 76 και το Overwatch 2, ας πούμε, δεν είχε κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι θα άλλο. Θα έσκαγε η Bethesda άμα δεν έβαζε σε κάθε show της Fallout 76 και Elder Scrolls Online. Και online, ναι. Πηγαίνουν καλά όμως, δεν γίνεται να μην τα δίνει σημασία. Πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και τα δύο παιχνίδια. Οπότε αναμενόμενα. Ναι, και το Sea of Thieves, το οποίο. Ναι, το οποίο. Πώς δεν το σκέφτηκα να μεγάλο αυτό. Έφαγα μεγάλο τρολ. Πολύ μεγάλο τρολ, γιατί άκουσα τη μουσική, ξέρω εγώ, να παίζει. Ας τα πάρουμε όμως λίγο από την αρχή για να μην λέμε τώρα αερολογία. Το πρώτο πράγμα που έδειξαν είναι το Fable. Για να κάνω ένα τελικό σχόλιο, θεωρώ ότι είχε ένα τιμιότατο show η Microsoft, τιμιότατο, εμένα σαν κάτοχο Xbox με κάλυψε και θεωρώ ότι έχει φτιάξει έναν ωραίο ορίζοντα μπροστά της από exclusive κυκλοφορίες, συν το γεγονός ότι πλέον στο Game Pass όλα αυτά θα είναι από την πρώτη μέρα. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο, έστρωσε αρκετά το λιγάκι γκρίζο, το λιγάκι παράξενο τοπίο που είχε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, πλέον ξέρεις πού προσανατολίζεται η Microsoft και ξέρεις ως κάτοχος της κονσόλας τι περιμένεις. Ισχύει, έδειξε έρθει έναν ορίζοντα και για το 2024. Ξέρεις δηλαδή ότι φέτος θα έχω το Forza, το Starfield και τι άλλο, νομίζω έχουμε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, έχεις εν πάση περιπτώσει το. Α, και το Sea of Thieves που έλεγαν για το καλοκαίρι. Ξέρεις ότι έχεις αυτά τα τρία να περιμένεις φέτος και μετά το 2024 έχεις About, Hellblade, αυτό το νέο παιχνίδι από τους δημιουργούς του Banner Saga που δεν μπορώ να θυμηθώ πώς λέγεται. Που ήταν σαν Castle Crashers πρακτικά. Tower, κάτι, Tower. Τα έχω σημειωμένα. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, αν είναι να τα πάρουμε από την αρχή, το πρώτο πράγμα που έδειξαν ήταν το Fable, το οποίο πέρα από τα πάρα πολύ εντυπωσιακά γραφικά, εμένα δεν με χόρτασε για να είμαι ειλικρινής και μου δημιούργησε πολλές απορίες για το τι ακριβώς είναι. Και το βρήκα και πολύ εστιασμένο στο χιούμορ για να είμαι ειλικρινής.
Κοίταξε, γενικά το χιούμορ υπάρχει στα Fable. Να πούμε ότι αυτό το Fable λένε ότι μεταφέρει το timeline στο σήμερα. Έτσι δεν έλεγε? Ή κάνω λάθος? Μεταφέρει το timeline στο σήμερα, ναι. Ο τύπος με τα γυαλιά και τα λοιπά βρίσκεται κάπου στο σήμερα. Δεν είναι σε ένα φανταστικό κόσμο, ξέρεις, παραμυθένιο που το πολύ παλιών χρόνων. Είναι κάπου στο τώρα, ρε παιδί μου, και μεταφέρεται στο τώρα. Πέρα από στυλ, ύφος, χιούμορ και εντυπωσιακό στήσιμο, εμένα δεν με κάλυψε το Fable. Εμένα δεν με έχει πείσει αυτό που βλέπω, ότι είναι ένα Fable έτσι όπως το περιμένουμε. Από την άλλη, Playground Games είναι, μεγάλο θα είναι, ας περιμένουμε να δούμε τι είναι αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν έδειξαν και κάτι. CGI. Ναι, in-game ήταν, αλλά okay, δεν έδειξαν gameplay όμως ουσιαστικά. Ναι. Είχε κάποια ψήγματα gameplay. Με τη κάτι συν ήθελα να πω, κάτι συν ήθελα να πω, έτσι σαν να είναι ένα cinematic trailer. Παραδόξως, ήταν μία από τις αρετές του show, το ότι δεν είχε πολλά CGI. Ό,τι έδειξαν ήταν πάνω κάτω in-game πλάνα. Τώρα, σαν gameplay καθαρό, χωρίς διακοπές, ήταν μόνο το Starfield πρακτικά, έτσι. Το οποίο σας έδειξαν 45 λεπτά, αλλά πιστεύω το ίδιο, από το ίδιο πράγμα που πάσχει το Fable, έπασχε και το Hellblade. Δηλαδή, το έδειξαν, το περιμένουμε πάρα πολύ, έχουμε πολύ μεγάλες προσδοκίες, αλλά δεν με χόρτασε ούτε εκεί, ας πούμε, αυτό που έδειξαν. Εντάξει, εγώ για το Hellblade δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Αυτό που είδα με υπερκάλυψε, δεν θέλω, ακριβώς σαν άτομο που λατρεύω τη σειρά, το πρώτο παιχνίδι, και λατρεύω αυτό που βλέπω, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Έδειξε πόσο εντυπωσιακό είναι οπτικά, το ύφος, ξέρεις, του πρώτου παιχνιδιού, και εδώ βαρύ, σκοτεινό, φρικαλαίο. Δεν θέλω κάτι άλλο για το Hellblade, παιδιά, εγώ. Απλά φέρτε το. 2024, δυστυχώς. Εννοείται, το περιμέναμε. Το περιμέναμε, ναι. Αλλά δεν ξέρω, εμένα από τα πολύ πολύ αναμενόμενα παιχνίδια το Hellblade 2. Σίγουρα. Μετά το Fable έδειξαν το South of Midnight, το οποίο είναι το νέο παιχνίδι της Compulsion Games, η οποία είναι η δημιουργή του We Happy Few, που τους είχε αγοράσει Microsoft το 2018 και από τότε δεν ξέραμε τι φτιάχνουν. Είναι ένα καινούριο IP, δεν έχω πολύ καταλάβει τι είναι. Μου άρεσε αυτή η τύπου blues μουσική και η ατμόσφαιρα, αλλά... Έχει αυτό το Mississippi Blues, Νέα Ορλεάνη. Έχει ένα στυλάκι που όντως μου άρεσε, αλλά περιμένω να δω περισσότερα. Που εγώ πεθαίνω, αλλά δεν ξέρουμε τι παιχνίδι είναι, οπότε δεν μπορούμε να σχολιάσουμε για κάτι άλλο πέρα από το... Δεν ξέρουμε. Νομίζω μετά το Avowed ήταν αυτό που ψιλοαποκαλύφθηκε. Εμένα, παιδιά, το οποίο, εντάξει, Obsidian στο στοιχείο της μου φάνηκε ότι είναι έτσι κι αλλιώς, αλλά μου έκανε λίγο εντύπωση, μου φάνηκε σαν να το προσπέρασε λίγο γρήγορα, ας πούμε. Περίμενα να σταθεί λίγο περισσότερο σε αυτό, να ήταν δηλαδή ένα από τα παιχνίδια που θα στεκόταν περισσότερο. Αλλά γενικότερα δεν στάθηκε σε παιχνίδια, πήγαινε από το ένα στο άλλο. Πήγαινε από το ένα στο άλλο, ρε. Μόνο στο Starfield στάθηκε. Ναι, Starfield στάθηκε για τα καλά. Το μόνο που δεν είχε trailer βασικά ήταν το Starfield, έτσι. Όλα τα είχε υπόλοιπα... και trailer. Ναι, είχε και είχε trailer. Είχε. Αλλά θέλω να σου πω ότι και το Avowed ήταν σαν gameplay trailer, δεν ήταν gameplay παρουσίαση. Ναι. Ήταν 2,5 λεπτά. Ναι. Αυτό που ήταν. Εμένα μου άρεσε το Avowed, παιδιά. Ναι, και εμένα δεν και είναι όντως η Obsidian στο στοιχείο της. Δηλαδή, RPG είναι κάτι σε τύπου Skyrim. Δεν πιστεύω ότι έχει και πολλά περιθώρια, ειδικά άμα το προσέξουν και πάρει το χρόνο του να αποτύχει. Εν τω μεταξύ, έχετε παρατηρήσει πόσα τύπου spell-based shooters τελευταία? Ναι. Το έχει πάρει χαμπάρι. Έχεις δίκιο, και το Immortals of Avium, αυτό. Ποιο άλλο έδειξε τώρα πάλι με spells, ρε? Κοίτα, και αυτό το Midnight, τέτοιο, κάτι σαν spells φαίνονταν να έκανε αυτή στο βιβλίο εκείνο που άνοιξε. Τι ήτανε? Ναι. Παίζει πολύ. Παιδιά, έδειξε και η Ubisoft το Star Wars, αυτό ήταν το τρίτο παιχνίδι που είδαμε, αλλά το σχολιάσουμε όταν το δούμε περισσότερο, γιατί υποθέτω στο δικό της show θα το δούμε αναλυτικότερα. Θα το δούμε και θα το δούμε πιο έντονα. Okay. Τώρα από First Party, άλλα της Microsoft ανακοίνωσε καινούριο Flight Simulator, εντελώς καινούριο, δεν ήταν κάποιο πακέτο επέκτασης.
άσε με να μιλήσω. Έχω πάθει σοκ με τα γραφικά, έτσι. Ας τα γραφικά. Ας τα γραφικά. Ένας από τους λόγους που εγώ δεν μπορούσα να καώ με το Flight Simulator όλα αυτά τα χρόνια είναι γιατί ήταν απλές πτήσεις. Πλέον οι τύποι έχουν βάλει και αυτό το construction, αυτό το έχω κάποιο mission να κάνω, να μετακινήσω τραυματισμένους, να μετακινήσω κομμάτια από γέφυρες, ξέρω εγώ. Παιδιά, τώρα προσέξτε τον Τσάκη, μην καείς αυτό το παιχνίδι. Εγώ έχω αρρώστια με αυτά. Αυτά τα construction, δουλεύω, ελέγχω σιγά σιγά πράγματα για να... Είμαι χάλια. Προσοχή με αυτό το παιχνίδι, να ξέρετε. Microsoft Simulator 2024 είναι ο τίτλος. Προσωπικά το περιμένω πλέον πραγματικά. Όχι όπως λέγαμε, επικό το Flight Simulator. Αυτό το θέλω. Και από ό,τι κατάλαβα, ταυτόχρονη κυκλοφορία και στις κονσόλες αυτή τη φορά. Για να βγάλουμε των οχημάτων από τη μέση, έδειξαν φυσικά και το Forza, το οποίο δεν αργεί και δεν νομίζω ότι χρειάζεται καν να σταθούμε. Το Forza είπαν ότι θα το εντάξει, εγώ τα είπα και με τον Green Award. Εντάξει, κομπλέ. Παιδιά, η Microsoft θα έχει και ένα δεύτερο show, να σας θυμίσω εδώ πέρα, το Xbox Game Showcase Extended, οπότε βασικά έχουν πει ότι εκεί θα δείξουν αναλυτικά το campaign. Και αυτό είναι το πιο ωραίο για μένα στο νέο Forza, αν όντως το πετύχουν, να είναι πιο δομημένο το campaign του και πιο πλούσιο. Εγώ θα πω ότι γουστάρω ανελέητα που επιστρέφει η καλύτερη racing σειρά όλων των εποχών. Άντε γεια, προχωράμε. Μεγάλη δήλωση. Πάρτε τα Horizon και κάντε βόλτες με τα αυτοκινητάκια. Αφήστε εμάς να παίζουμε τα πραγματικά παιχνίδια, τα racing, τα motorsport. Για το Hellblade μιλήσαμε. Clockwork Revolution είναι το παιχνίδι της In Exile, το οποίο δεν είχε ημερομηνία, άρα υποθέτω ότι συνήθως το 2024 το έδιναν, άρα μάλλον πάει για 2025. Το ότι είχε gameplay πλάνα, εφόσον είναι τόσο μακριά, ευπρόσδεκτη έκπληξη. Ας το εκτιμήσουμε ότι πήγε. Παιδιά, εμένα μου άρεσε πολύ και σας λέω ότι αυτό που με εντυπωσίασε είναι το άλμα που έκανε το στούντιο αυτό. Ναι. Δηλαδή, όντως προχώρησαν πάρα πολύ και φαίνεται ότι πήγαν σε καλή μεριά τα... Έχει ένα steampunk τύπου Bioshock Infinite, Steel, Clockwork. Με time ξέρεις, travel και... Κάτι παίζει με το χρόνο, ναι. Εμένα αυτό που είδα μου αρέσει. Δεν είναι τυχαίο το έβαλαν στο τέλος του show, έτσι. Ουσιαστικά με αυτό έκλεισε η παρουσίαση πριν πάει στο Starfield. Νομίζω δεν είναι τυχαίο. Είναι μεγάλη τιμή, ας πούμε, για την Exile. Και εμένα μου αρέσει πολύ. Και νέο IP, ιδιαίτερο, φρέσκο, έτσι, μάλιστα. Ναι. Ξεκάθαρα. Επίσης, Xbox Game Studios, αλλά σε συνεργασία με εξωτερική ομάδα, είναι το Towerborn, το οποίο είναι από τους δημιουργούς του Banner Saga και είναι κάτι σε Castle Crashers. Αυτό νομίζω έρχεται το 2024, αν δεν κάνω λάθος. Μην μπερδεύεσαι. Είναι 10 base RPGs αυτά και είναι εκπληκτικά και έχουν φανατικό κοινό. Τα Banner Saga, η τριλογία είναι συγκλονιστική. Ναι, με ασύλληπτο. Το συγκεκριμένο είναι πιο action oriented. Ναι, οκ. Okay. Απλά αυτό που σίγουρα κάνουν πολύ καλά αυτοί οι τύποι, έχουν ασύλληπτη ικανότητα στη γραφή, να γνωρίζεις. Οπότε δεν είναι τυχαία τα παιχνίδια αυτά. Έχουν πολύ καλή γραφή. Δεν νομίζω ότι και αυτό θα απέχει πολύ από το στυλ τους. Παιδιά, νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει τα αποκλειστικά. Εγώ, πριν πάμε στο Starfield, θέλω να πω λίγο για την Dontnod και το... Περιμένετε, εγώ είδα μερικά δύο-τρία που εμένα με αρρώστησαν. Δηλαδή, ναι, σου λέω αυτό από... το climb... Από first part. Το climb game της που είπε τώρα ο Γιώργος, ο Dontnod. Ήταν φανταστικό. Just Sand, ναι. Δεν ξέρω πώς ήταν, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου έκανε εντύπωση που είναι της Dontnod. Δηλαδή, δεν θα πήγαινε το μυαλό μου ποτέ ότι θα έκανε τέτοιο παιχνίδι. Και Γιώργο, είδες τι ωραίους μηχανισμούς, τι μαγικό πράγμα, πόσο αυτό με την κορυφή να ανέβεις. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδες. Φαίνεται σαν μια πολύ φρέσκια προσέγγιση στο platforming. Δηλαδή είναι αναρρίχηση ουσιαστικά. Δεν ξέρω. Αναρρίχηση, ναι. Ναι, έχει και φανταστικά στοιχεία μέσα από ό,τι είδα, αλλά έχει σκηνιά, ξέρεις. Ναι. Πάρα πολύ μου άρεσε. Είμαι πολύ περίεργος να δω περισσότερα. Παρόλο που μοιάζει, ξέρεις, αν το άκουγες
θα σου έμοιαζε μονότονο, αυτό φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ πλούσιο. Ναι, και άμα σου πω ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ό,τι έκανε το Death Stranding για, το, για την περιήγηση, ας πούμε, για να πηγαίνεις από ένα σημείο στο άλλο, αυτό το κάνει για, το, για την αναρρίχηση. Δηλαδή φαντάζομαι ότι θα εμβαθύνει στο πώς να αναρριχάσει σε, σε ύψωμα. Και μου άρεσε πολύ και η κλίμακα που φάνηκε να, να έχει, έτσι. Ναι, πολύ, ναι, ναι, εμένα μου άρεσε πολύ πάρα πολύ αυτό. Ναι, ναι, συμφωνώ. Αλλά για εμένα το πιο εντυπωσιακό πράγμα που είδα, για τα δικά μου γούστα τώρα μιλάμε, έτσι, εντυπωσιακό, όχι, δεν θα πω εντυπωσιακό, αλλά το πιο Σάκης Καρπάς παιχνίδι που φάνηκε σήμερα είναι το παιχνίδι της The Chinese Room που επιστρέφει επιτέλους. Still Wakes the Deep. Ναι. Still Wakes the Deep. Μου θύμισε Cryostasis με πάγους κλεισμένοι σε ένα πλοίο παγοθραυστικό. Δεν ξέρω, εγώ αυτό το πράγμα το λατρεύω. Επίσης λατρεύω και τα προηγούμενα τους παιχνίδια. The Arrester, Vanishing, όχι, τι λέω. Everybody's Gone to the Rapture. Και ένα μίζι έχει κάνει. Το Machine for Pigs. Μπράβο. Παιδιά, είναι πολύ, πολύ, πολύ ευχάριστη είδηση το ότι επιστρέφει αυτό το στούντιο και πώς επιστρέφει με αυτό το παιχνίδι. Το οποίο φάνηκε εξαιρετικό. Δεν ξέρω τι και πώς, αλλά δεν ξέρω. Εμένα μου κλείνει και τα δύο τα μάτια ταυτόχρονα. Και, εμένα, και μου άρεσε και το setting του που φαίνεται να είναι σε κάποια πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου στη μέση του ωκεανού. Ναι, 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 πολύ... κάτι τέτοιο. Ναι. Ωραίο, ωραίο, όντως. Συγκλονιστικό. Παιδιά, να αναφέρω έτσι απλά ονομαστικά ότι είδαμε Μπόλικη Άτλους, είδαμε το Persona 3, ένα ολοκληρωτικό remake και ένα spin-off του Persona 5 και είδαμε και ένα καινούριο IP, αν έχω καταλάβει καλά, το Metaphor, το οποίο είναι πάλι στο χαρακτηριστικό στυλ της Άτλους. Δηλαδή, είναι, είναι το νέο τους παιχνίδι από την ομάδα των Persona. Μην το προσπερνάμε έτσι απλά, τα Persona είναι αυτά που είναι και τώρα οι τύποι ανακοίνωσαν το νέο τους μεγάλο παιχνίδι. Νομίζω ότι κάποιοι θα πρέπει να κοιμηθούν με πολύ μεγάλο χαμόγελο σήμερα. Είχε γενικά μεγάλη ιαπωνική παρουσία γιατί είχε και το νέο Yakuza, το Like a Dragon Infinite Wealth. Τι έπος τρέιλερ, ξέρω ότι ο Γιώργος αυτό θέλει να σχολιάσει. Και δεν πρόλαβα να το σχολιάσω στο live vlog. Τι επικό transition ήταν από τη μαυρίλα του Hellblade που πήγε κατευθείαν σε αυτό και έλεγα εντάξει. Και να κρύβεται, και να κρύβεται το πουλί του σε κάθε πλάνο, δεν υπάρχει. Εκπληκτικό. Πείτε μου λιγάκι για το πόσο ενδιαφέρον, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το νέο παιχνίδι της Capcom. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ναι, το Path of the Goddess. Είπε ιδιαίτερο στυλ, ψυχεδελικό, ας πούμε, folk, folk με διαφορικό. Χρώματα, δεν ξέρω, λουλούδια, χρώματα, τι έπος πράγμα είναι αυτό. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, είναι στυλ Team Ninja, έτσι. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είναι ονειμούσα, μετά μου πέρασε για Devil May Cry, στο τέλος μου φτάνει. Όχι, έχει κάτι εντελώς παραμυθένιο, και διαφορετικό. Είναι ο IP, όταν, έτσι, πολύ ευχάριστο. Γενικά η Capcom τελευταία... δίνει αυτό, πόνο. Για αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι αυτό το στυλ ονειμούσα και τα λοιπά. Είναι κάτι άλλο. Φαίνεται κάτι διαφορετικό. Εμένα μου άρεσε πολύ. Το εικαστικό του και το Undirection είναι φανταστικό. Ναι. Είδαμε επίσης και Payday 3 στην αρχή του show. Είδαμε το City Skyline. Και δεν νομίζω ότι ξεχνάω κάτι άλλο. Από τη σημείο... City Skyline 2. Trailer του Overwatch. Ναι, okay. Ναι. Τα περισσότερα παιδιά από αυτά τα παιχνίδια έρχονται στο Game Pass, το οποίο νομίζω ότι αυτό δίνει άλλη βαρύτητα στην παρουσίαση αυτή. Δεν είναι ότι ακόμα και τα multiplatform, τα περισσότερα θα τα παίξει και στο Game Pass. Οπότε νομίζω ότι τους έδινε ένα παραπάνω, τα συνδέει λίγο παραπάνω με το Xbox. Και δεν έχουμε μιλήσει για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, έτσι. Περίμενε, πριν πάμε στον ελέφαντα, στον ελέφαντα του δωματίου. Εγώ θα πω το εξής, ότι η Microsoft αυτή τη στιγμή έχει μια πληγή ανοιχτή. Όλα αυτά είναι φανταστικά, που είπαμε, έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Το Starfield είναι, θα τα πούμε και σε λίγο, ο ελέφαντας όπως είπες. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Xbox Showcase, Xbox μέλλον, χωρίς το κράνος του Master Chief, χωρίς κάτι που να έχει γρανάζια από Gears, είναι λιγάκι οξύμορο. Σάκη, ας είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Τα community του Halo και του Gears σήμερα
Δεν καταλαβαίνεις τι έχουν κάνει. Ξέρεις τι, είναι λιγάκι οξύμορο και λιγάκι θλιβερό πως αυτά τα δύο μεγάλα γιγαντιαία franchises τα οποία φύτεψαν το Xbox στα σπίτια μας λείπουν από, από την ανακοίνωση και το άνοιγμα των χαρτιών του Xbox. Εμένα δηλαδή αυτό λιγάκι με χαλάει. Το Gears εμένα κάτι... όντως με σόκαρε, να ξέρεις, γιατί το περίμενα, γιατί έχει περάσει πολύ καιρός, έτσι, από το 2018. Δεν είχε ούτε ανακοίνωση controller, κάτι, ούτε, και ούτε ένα... Και ακουγόντουσαν πολύ καιρό τώρα φήμες για Gears Collection, το οποίο θα ήταν σαν το Master Chief Collection, που θα έκανε remake πρακτικά όλα τα βασικά Gears. Τι να πω, ας ελπίσουμε τελευταία ευκαιρία να τα δούμε στο Xbox Extended Showcase ένα Gears Collection, αν και δεν νομίζω. Πλέον δηλαδή δεν νομίζω. Λογικά εκεί θα δούμε πολύ συμπληρωματικά πράγματα και όχι τόσο νέες ανακοινώσεις. Είναι λύπη πάντως. Η απουσία είναι αισθητή. Ξεκάθαρα. Έτσι. Σου λέω τα αρνητικά που κρατάω εγώ στο show είναι ότι δεν με χόρτασαν οι παρουσιάσεις των Hellblade και Fable. Το ότι πρακτικά δεν είδαμε και τόσα πολλά gameplay πλάνα και ότι έλειπε ένα πολύ μεγάλο μπαμ. Έλειπε ένα μπαμ. Αλλά γενικά τη θεωρώ από τις καλύτερες παρουσιάσεις της Microsoft τα τελευταία χρόνια. Ήταν φανταστική. Πάμε λιγάκι και στο Starfield, για να μην με διώξουν από το πάρκινγκ που είμαι τώρα εδώ στο downtown. Παιδιά, το Starfield είναι μετά και από το extended, την extended παρουσίαση που είδαμε, το Starfield είναι πραγματικά από τα μεγαλύτερα παιχνίδια που περιμένει το gaming τον επόμενο καιρό. Ας είμαστε ειλικρινείς και προσγειωμένοι. Αυτό το πράγμα είναι το απόλυτο τέρας. Ναι, παιδιά, 45 λεπτά έδειχναν νέους μηχανισμούς. Είναι βασικά 30 παιχνίδια σε ένα. Δεν ξέρω πώς αυτό το πράγμα θα καταφέρουν να το κάνουν να δουλεύει χωρίς bugs και προβλήματα. Εάν το κάνουν αυτό, τότε θα μιλάμε για τον επόμενο σταθμό στα video games. Παιδιά, χωρίς ίχνος υπερβολής, αυτό το πράγμα είναι, τι να πω τώρα, ο επόμενος σταθμός. Αν όντως δουλεύει, θέλω να δω τι θα γίνει στα The Game Awards με το Zelda και με το Starfield. Βρεάστα τα Zelda. Ναι, ποιος ασχολείται τώρα με τα... Άστα Game Awards της μαλακής. Στο μυαλό μου όταν το βλέπα, μου πήγε πάρα πολύ στο καινούριο Zelda. Δηλαδή με το πώς φτιάχνεις πράγματα κτλ. Γιατί δίνει πολύ μεγάλη ελευθερία στους παίκτες. Από ό,τι δείχνουν τουλάχιστον. Είναι. Τρελό shooter. Τρελό open world με χιλιάδες πλανήτες, λέει, να εξερευνήσεις. Τρελό survival είναι... με συλλογή πόρων και resources. Έχει τρελό και survival. Βάσεων. Έχει RPG στοιχείο με χαρακτήρες, με τον ντύσιμο, να σε θυμούνται, να μιλάς, να αναπτύσσεις σχέσεις, να αναπτύσσεις επαγγελματικές, εχθρικές σχέσεις. Έχει αερομαχίες με στο διάστημα κανονικό. Και το διαστημόπλαιο που παίρνεις πλήρωμα, φτιάχνεις το δικό σου πλοίο. Διαχείριση δηλαδή σαν σου, simulation σε εκείνο το κομμάτι. Μια ομάδα. Φτιάχνεις bases, camps που αναπτύσσονται και τις κάνεις upgrades και τα λοιπά. Αναπτύσσεις τα αεροσκάφη σου. Έχει bosses και εχθρούς σε πλανήτες που μπορεί να σου τύχουν εντελώς τυχαία, να τα πετύχεις εντελώς τυχαία. Μέρα, νύχτα, βροχή, ομίχλες, ένα χάος, παιδιά, το παιχνίδι. Είναι ένα χάος. Έχει customization στα δηλαδή, όπλα. Τώρα, έχει loot. Τι να ξεκινήσουμε να συζητάμε, να πούμε τι για το παιχνίδι, τι μας άρεσε. Ναι, εγώ θα πω ότι μου άρεσε ασύλληπτα πολύ η ατμόσφαιρα αυτό της εξερεύνησης, και αυτή η ησυχία του. Το art direction, αυτό το NASA Punk που έχουν κάνει είναι πάρα πολύ εύστοχο. Είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό. Δεν τρελαίνομαι να σου πω για την πολιτική μέσα στο παιχνίδι που θα υπάρχει. Δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι, αλλά για παράδειγμα είδατε τι έχουν κάνει με τις πόλεις. Ναι. Με τα ατελείωτα πράγματα που έχεις να κάνεις σε αυτές εδώ τις πόλεις. Με NPCs και τέτοια που σε θυμούνται, θα παίρνεις σε side quest. Δεν ξέρω πώς αυτό το πράγμα από μια εταιρεία που φημίζεται για τα bugs θα δουλέψει, προσέξτε, στις 6 Σεπτεμβρίου τώρα.
Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι απορίας άξιο αυτό. Και θέλω να δω πώς θα τρέχει. Δεν... Είπαν ή δεν είπαν για τα FPS. Δεν νομίζω ότι έδωσαν ξεκάθαρη απάντηση. Δεν θυμάμαι να μίλησαν για τεχνικό τομέα, αλλά ο τεχνικός τομέας εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει εστιάσει πάρα πολύ και στο φωτισμό. Φάνηκε πολύ βελτιωμένο. Μάλιστα μιλήσαν αρκετά και για το φωτισμό. Πώς χρησιμοποιούν το φως. Πώς χρησιμοποιούν, λέει, το φως για να διηγηθούν ιστορίες. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τι να πω, παιδιά, ακόμα και το shooting του, και το shooting του σαν shooter, φανταστικό. Και είτε πας stealth, είτε μπορείς να πας έτσι, να κάνεις τα όπλα σου να είναι, ξέρω εγώ, άμα πας σε zero gravity, να χτυπάς με ακτίνες laser γιατί δεν επηρεάζονται από το bullet drop. Πολύ βάθος και στο shooting. Επίσης κάτι που νομίζω ότι έπιασα λίγο στο τέτοιο, αλλά βοηθήστε με αν κάνω λάθος. Οι πλανήτες είναι κάτι ενδιάμεσο σε random generated και hand τέτοιο περιεχόμενο, έτσι, και δηλαδή ναι μεν νομίζω τους παράγει διαφορετικά, αλλά νομίζω τα quest που βγάζει είναι από, δηλαδή δεν ξέρω, λαμβάνει είναι συνδυασμός, παραμέτρους, δηλαδή random ναι, παραμέτρους και χτίζει quest πάνω στο τέτοιο, δεν κατάλαβα ακριβώς πως λειτουργεί, αλλά μου φάνηκε σαν κάτι ενδιάμεσο, ας πούμε, από το random generated του No Man's Sky, ας πούμε, εντελώς, και του πιο, ας πούμε, handcrafted που ξέρουμε. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα μόνο για το Starfield. Μου έδωσε την εντύπωση ότι αυτό το όραμα, το υπερφιλόδοξο όραμα που είχε η BioWare με το Mass Effect, νιώθω ότι σαν να επανέρχεται για να ξαναενσαρκώνεται με το Starfield σε ένα άλλο επίπεδο όμως πλέον, τεχνικό, έτσι. Αν θυμάστε, το πρώτο Mass Effect είχε, παιδιά, άπειρους πλανήτες να πας. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ναι. Δηλαδή, απλά πήγαινες και έκανες... Ήτανε ψιλοκενή, ναι. Ναι, ναι. Εδώ μου φαίνεται ότι αυτή την ιδέα, ας πούμε, του, ξέρεις, είναι ένα τελείωτο σύμπαν, μπορούμε να το φτιάξουμε. Κοίταξε μας, μπορούμε να το φτιάξουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουν, γιατί, παιδιά, τόσο μεγάλη κλίμακα... Συνεπάγεται και μεγάλη κλίμακα σε quest, μεγάλη κλίμακα σε φαντασία, μεγάλη κλίμακα σε ποιότητα γραφής. Δηλαδή όλα πρέπει να είναι σε υπέρογκο μέγεθος. Αν το καταφέρουν, θα τους βγάλουμε το καπέλο προφανώς, έτσι. Φοβάμαι μήπως ο κάθε πλανήτης είναι, εξόριξε πέντε τέτοια από εδώ, κατάλαβες τι εννοώ, μην υποβιβαστεί σε κάτι βαρετό εν τέλει. Εγώ θα σου πω... Ναι, ολοκλήρωσε. Ας με λίγο να ολοκληρώσω και θα σου πω. Το δεύτερο όμως, το οποίο εμένα πιο πολύ με έπεισε από όλα, είναι ότι, παιδιά, επί 45 λεπτά έδειχναν εικόνες διαφορετικές στο παιχνίδι που σου έκοβαν την ανάσα. Ναι, δηλαδή, ναι, εικόνες με πλανήτες στο βάθος, με ηλιοβασιλέματα, με νέα biomes, με wildlife. Δηλαδή, ένιωσα. Underground, σπηλιές, labs, πόλεις. Τι να πω, εγώ έπαθα σόκρι. Ναι, είναι σαν να το έχουν βάλει όλα μέσα και επειδή είναι γαλαξίες φυσικά μπορούν να τα βάλουν μέσα, δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχει κάποια σύγκρουση. Και ένιωσα όντως αυτή την περίεργη αίσθηση του δέους στο διάστημα και του μεγέθους και της κλίμακας, δηλαδή, πώς να σου πω, αυτό το space exploration με έναν πολύ προσγειωμένο τρόπο με έκανε να το νιώσω. Και νομίζω εκεί είναι που εστιάζω και νιώθω το παιχνίδι θα είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι, θα σου πω... Όσοι γουστάρουν διάστημα, έβλεπαν ένα όνειρο, Γιώργο. Τώρα χωρίς πλάκα. Θα σας πω ποια είναι η δική μου ανησυχία. Η μοναδική ανησυχία. Πέρα από το φοβάμαι μην έχει bug. Στην αρχή τουλάχιστον. Και ξέρεις, τύπου game ending bug σε κάτι quest και τέτοια. Θα σου πω ποια είναι η δική μου η πραγματική ανησυχία. Λιγάκι μπορώ να πω ότι σήμερα μειώθηκε, αλλά συνεχίζω να την έχω. Θέλω αυτό το παιχνίδι, πέρα από όλο αυτό το ανοιχτό, ελεύθερο, το διάστημα ολόκληρο μπροστά σου, θέλω να έχει και μια στιβαρή ιστορία. Σίγουρα, αφού το είπανε κιόλας. Θα υπάρχει ένας κεντρικός κορμός. Το είπανε, εννοείται, δεν μπορεί να μην δεν έχει, όπως και τα Skyrim, αλλά θέλω να έχει μια καλή ιστορία. Κατάλαβες. Δηλαδή το Mass Effect, Γιώργο, πέρα από όλα αυτά που λες, τουλάχιστον είχε μια ιστορία. Ένα αλφα, ένα ωμέγα. Και δεν ήταν μόνο ιστορία. Για μένα το μεγάλο ατού του Mass Effect ήταν ότι είχαν χτίσει στο χαρτί πρώτα απ' όλα έναν κόσμο πολύ διεξοδικά.
Δηλαδή είχαν σκεφτεί τις σχέσεις μεταξύ των φιλών, είχαν στήσει συγκρούσεις, είχαν στήσει δηλαδή είχαν στήσει χαρακτήρες μέσα σε αυτούς. Δεν το συζητάω τώρα, παιδιά. Το είναι εκπληκτικό σε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι που θα ήθελα όμως. Όχι, δεν θέλω να δείξω τίποτα. Μην το αδικούμε όμως. Ναι, μην το αδικούμε γιατί φάνηκε ότι και σε αυτό το κομμάτι είναι δουλεμένο. Ναι, ναι, μπράβο. Φάνηκε ότι έχουν προσπαθήσει πολύ για να φτιάξουν και εδώ έτσι ένα κόσμο που πείθει. Ναι. Δηλαδή εκεί που περιγράφει τις διαφορετικές πόλεις και το τι είναι το καθένα, φαίνεται να έχει ένα ενδιαφέρον. Απλά αυτό το πράγμα θα το μάθουμε και όταν το παίξουμε, έτσι. Αλλά ναι. Δεν θέλω να πούμε ότι ναι, αλλά είναι φανταστικό, αλλά δεν είδαμε. Όχι, όχι, ότι είδαμε, είδαμε. Είσαι, απλά μένει να αποδειχθεί. Εγώ έχω μια αίσθηση too good to be true ακόμα για το Starfield. Δηλαδή ναι, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Και αν όντως ισχύουν όλες αυτές οι υποσχέσεις, μιλάμε για καθαρό emo system seller. Δηλαδή είναι λόγος να φτιάξεις PC, να πάρεις κονσόλα για να παίξεις αυτό το πράγμα, να το βιώσεις. Αν γουστάρεις και λίγο, αν έχεις το μικρόβιο αυτού του sci-fi, μιλάμε για ονειρικό παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρα system seller. Νομίζω ότι αν είναι όντως τόσο καλό, θα πείσει πολύ κόσμο να αγοράσει έστω το νέο μαύρο Xbox Series S. Στο οποίο να δούμε πώς θα τρέχει, βέβαια. Του ενός τεραμπάιτ. Εν τω μεταξύ είπανε και ότι επιτέλους φτιάξαν την κατάσταση με το stock, το οποίο σε αντίθεση με το PS5 που από την αρχή της χρονιάς μπορείς να το βρεις εύκολα, έχει πολύ, πολύ μεγάλο θέμα ακόμη το Series X, και είπαν ότι το έφτιαξαν. Για να δούμε λοιπόν. Global κιόλας το είπαν, ναι. Τέλος πάντων, ευχάριστα λοιπόν τα νέα από το στρατόπεδο του Xbox. Εγώ νομίζω ότι σήμερα, πέρα από αυτά τα παράπονα περί Halo και Gears, η Microsoft έδειξε ότι το πηγαίνει καλά. Ναι, μεν το Game Pass υπήρχε παντού σαν λογότυπο. Δεν φαίνεται. Φαίνεται ότι πλέον έχει μπει το νερό στα βλάκια. Δεν χρειάζεται να πείσει κόσμο πια για το Game Pass. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς το Game Pass από εδώ και στο εξής θα πείσει κόσμο μόνο με τα παιχνίδια. Οπότε σου λέει, ας εστιάσω στα παιχνίδια. Ας δείξω ότι σε αυτήν εδώ την πλατφόρμα από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας όλα αυτά τα παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα δωρεάν εντός εισαγωγικών, μέσα στη συνδρομή δηλαδή. Και από εκεί και πέρα δεν αναλώθηκε καθόλου, ρε παιδί μου, στο Game Pass. Πετούσε το λογοτυπάκι του από την πρώτη μέρα στο Game Pass και γεια σας. Αυτό. Εμένα μου άρεσε. Περιμένω πώς και πώς τα πρώτα της παιχνίδια. Εντάξει, το πρώτο μεγάλο είναι το Starfield και είναι και το μεγαλύτερο. Καλά, θα κάνε μας το στυλ σύντομα όμως, γιατί δεν βλέπω να ξεβεδεύουμε για το επόμενο τρίμηνο, ας πούμε, αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, ναι, και ξέρεις τι, ναι, μου τη δίνει που μέσα από συλλεκτικές εκδόσεις θα δίνει early access. Αυτό έχει αρχίσει να καθιερώνεται πλέον, δυστυχώς. Έχει αρχίσει να καθιερώνεται. Ναι, και υπάρχει και έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να αυτοί που προαγοράζουν τις εκδόσεις αυτές, πολλές φορές παίρνουν τα παιχνίδια ακόμη και νωρίτερα από τους reviewers και τους κριτικούς. Αυτό είναι λιγάκι ανόητο. Αυτά, Σακή, παιδιά. Κλείνοντας, θέλω μόνο να πω μια... Ας πούμε να ακουστεί και αυτή η άποψη για τα Gears και το Halo που λέτε. Για το Halo ξέρουμε σίγουρα ότι είναι σε μια φάση αναδιοργάνωσης, έτσι κι αλλιώς, μετά από την ομάδα αυτή, η οποία ουσιαστικά από... συνεομολογήθηκε η τελευταία. Η 14η αναδιοργάνωση εννοείς. Ναι, είναι σε μια συνεχόμενη αναδιοργάνωση. Για τα Gears, παιδιά, πιστεύω ότι δεν ήθελαν να τραβήξει κάτι το βλέμμα από το Starfield αυτή τη στιγμή. Ναι. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε για το Spider-Man στη Sony. Αυτό είναι το παιχνίδι της τώρα. Καλά έκαναν τελικά, και αυτό θέλω να το πω, γιατί είχαμε πάντα απορίες, και το κράτησαν και το έδειξαν τώρα έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Τώρα βγαίνει νόημα γιατί το έκαναν. Και το έδειξαν και πιο περιποιημένο, και ο τεχνικός τομέας δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο footage που είχαμε δει, παιδιά, έτσι, το θυμάστε. Ισχύει. Οπότε δικαιώνονται, νομίζω, για αυτό που έκαναν. Θεωρώ ότι η Gears είναι δεδομένο ότι έρχεται, απλά θέλει λίγο υπομονή ακόμα για να πάει το spotlight, όπως το αξίζει. Μάλλον. Αυτά. Αυτά. Τα λέμε στην απολογιστική, μετά και την Ubisoft. Ναι, έχουμε και τη Ubisoft τώρα μπροστά μας. Capcom, σας αφήνω... Και Capcom. Ναι, σωστά. Σωστά. Σας αφήνω να κοιμηθείτε και εγώ πάω κλασικά για το μεσημεριανό μου. Με το Phil Spencer, έτσι. Ναι, τώρα εντάξει, με καλέσανε, δεν ξέρω αν θα πάω, δεν έχω... Έχεις γίνει ένα με το σύστημα, ξεπουλήθηκες, έφυγες. Ρε, ξέρεις τι,
δεν βαριέμαι τώρα, δεν έχω και πολύ χρόνο να μιλάω, δεν έχω όρεξη να μιλάω. Εντάξει, θα μου τώρα και κάτσε να απαντήσω λίγο στον Τοντ Χάουαρντ. Ναι, μωρέ, βιάζομαι. Λοιπόν, σα αφήνω, παιδιά. Καλό ήταν, εντάξει. Τότε, καλό ήταν, δεν πειράζει, κοιμήσου. Εγώ τον είπα πάντως. Good game, good game. GG. Nice job. Nice job, dude. Λοιπόν, φιλάκια. Γεια σας.